Να σε ενημερώσω λοιπόν για την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. Ήταν μια συνάντηση εργασίας, την οποία είχαμε ζητήσει από κοινού οι Δήμαρχοι Μυτιλίνης, ο κύριος Κίτελης, ο κύριος Τάτζος από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου και εγώ. Μια συνάντηση στην οποία θέλαμε να εκθέσουμε ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με διάφορα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους Δήμους μας. Εξαιτίας βεβαίως της πανδημίας, εξαιτίας των συνεπειών του μεταναστευτικού και βεβαίως ήταν και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να μιλήσουμε για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα έργα και τις ανάγκες των νησιωτικών μας Δήμων. Έγινε μια συζήτηση πάνω από μία ώρα, στην οποία έχουμε την ευκαιρία να εκθέσουμε ζητήματα οικονομικά τα οποία έχουν να κάνουν με την υστέρηση εσόδων εξαιτίας πανδημίας και εξαιτίας, αν θέλετε, του τρόπου που λειτουργούμε απέναντι στους δημότες μας σε αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας, όπως για παράδειγμα την παραχώρηση χώρων με μηδενικά ανταποδοτικά και όχι μόνο, κάτι το οποίο είχαμε χρέος να το κάνουμε για να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τους πολίτες οι οποίοι δοκιμάζονται για δύο χρόνια. Όλα αυτά βέβαια έχουν υστέρηση εσόδων στον Δήμο με αποτέλεσμα να έχουν υπάρξει και να υπάρχουν οικονομικές τρύπες, επιτρέψτε μου τη λέξη, οι οποίες τελικά σίγουρα δυσκολεύουν στα θέματα διοίκησης. Και επειδή δεν είναι λύση να φορτώνουμε με αυξήσεις στις πλάτες των δημοτών μας, άλλωστε μετά από 20-25 χρόνια είμαστε η μόνη δημοτική αρχή η οποία μείωσε τα ανταποδοτικά σε ένα σημαντικό βαθμό και προσδοκούμε, ειδικότερα αυτή την περίοδο που οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, να ελαφρύνουμε τις πλάτες των δημοτών μας με όποιο τρόπο μπορούμε. Έγινε λοιπόν η συζήτηση πάνω στα οικονομικά ζητήματα. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ζητώντας να υπάρχει επιτάκυνση και για τα μεγάλα έργα, το αεροδρόμιο, το φράγμα Κόρης Γεφύρη, το master plan του λιμανιού μας, αλλά και όλα εκείνα τα οποία έχουμε ζητήσει μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Τρίτσι. Ο κάθε δήμαρχος λοιπόν ανέφερε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον δικό του Δήμο. Ζητήσαμε επίσης να υπάρξει ένα έξτρα πρόγραμμα διαφήμισης των νησιών μας και έγινε, αν θέλετε, και τηλεφωνική επαφή με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια, αλλά και με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, δρατώμεν της ευκαιρίας, να ζητήσουμε όλα εκείνα από το κέντρο εξουσίας που καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει να μιλάς στην πηγή για να δεις πώς μπορείς να λύσεις το πρόβλημά σου. Αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έτσι, σε συνεργασία, το ξαναλέω και πάλι, η νησιωτική δήμη Λέσβου, Χίου, Σάμου και μιλάμε τώρα για τους δήμους οι οποίοι έχουν πληγεί και από το μεταναστευτικό και αν θέλετε είναι και μια ευκαιρία, μια αφορμή για να μπορούμε τελικά να έχουμε μια πρόσβαση για να μπορούμε να εκθέτουμε τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλω να σας πω δε για το οικονομικό μέρος ότι η υπόσχεση που πήραμε πέραν των άλλων ζητημάτων που εξέθεσα και έχουν να κάνουν με τα έργα, ότι η υπόσχεση που πήραμε και οι τρεις δήμαρχοι είναι ότι θα ενισχυθούμε οικονομικά. Το μέγεθος είναι της τάξης του 1.000.000 έκαστος δήμος. Είναι αυτό το οποίο ζητήσαμε και η απάντηση ήταν καταφατική, μένει να δούμε το επόμενο διάστημα το διαδικαστικό μέρος. Είναι χρήματα τα οποία εμείς θέλουμε να τα διαθέσουμε όπου υπάρχει ανάγκη, εν είδη ομπρέλας αν θέλετε, για να καλύψουμε κενά τα οποία έχουν παρουσιαστεί και αυτά έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, έχουν να κάνουν με υγειονομικό υλικό, έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με τις ανάγκες των σχολείων, επισκευαστικές ή υγειονομικές, το ξαναλέω και πάλι. Γι' αυτό ζητήσαμε αυτά τα χρήματα να είναι ομπρέλα, να είναι πασπαρτού, για να μπορέσουμε τελικά να κλείσουμε τρύπες. Επειδή θα με ρωτήσετε, βεβαίως δεν απεφεύχθηκε η συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό. Είχα την ευκαιρία να το πω και χθες σε δύο μέσα ενημέρωση της Χίου. Ετέθησαν τα ζητήματα, βασικά από την Χίου και από την Μυτιλίνη, διότι η Σάμος
δεν είχε λόγο να συζητήσει πέρα από διαδικαστικά ζητήματα, διότι ως γνωστόν η δομή εκεί είχε ολοκληρωθεί, οπότε ο συνάδελφος δήμαρχος δεν έθεσε κανένα ερώτημα γύρω από αυτό το ζήτημα. Αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι, και μεταφέρθηκε αν θέλετε, είναι οι θέσεις των αποφάσεων των Δημοτικών μας Συμβουλίων και της Χίου και της Μυτιλίνης. Αυτό το οποίο πήραμε ως απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη είναι ότι η κυβέρνηση εμένει στις θέσεις και τις απόψεις τις οποίες έχει. Ετέθη το ζήτημα των υπεσχημένων προεκλογικά και η απάντηση ήταν ότι η κυβέρνηση τα υπεσχημένα τα έχει σχεδόν τηρήσει όλα σε ό,τι έχει να κάνει με την αποσυμφόρηση, σε ό,τι έχει να κάνει με τη φύλαξη των συνόρων. Και βέβαια εκεί έμεινε η συζήτηση. Δεν πήραμε απάντηση για το τι μέλη γενέστε για το θέμα της κατασκευής των δομών. Άλλωστε εγώ δεν είχα καμία αξιοδότηση να συζητήσω οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με άλλες λύσεις κλπ. Τα οποία γνωρίζουμε. Οπότε εκεί έκλεισε η συζήτηση. Έγινε κοινωνός ο κύριος Γεραπετρίτης μιας, δεν έλεγα ανώματης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο νησί με αφορμή τα γεγονότα των Θεοφανίων με το πογκρόμ των αναμενόμενων διώξεων. Δηλαδή εκτέθη καθόλου υπόψη του αυτό το θέμα για να δει ότι δεν είμαστε σε κανονικότητα ως νησί? Όχι, όχι. Τα γνωρίζω όμως. Δεν κάναμε συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο έχει μεταβληθεί και το γνωρίζει είναι η αναταραχή που υπάρχει εξαιτίας όλων αυτών των καταστάσεων.